Έρχεται πάλι πέρα... το στρώμα όπου φέρνει ανθρώπους. Όπου φέρνει ανθρώπους. Κοιτάξτε. Οικειοθελώς ο άνθρωπος φέρνει ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο σπίτι του. Δηλαδή κάνει τη δουλειά της πυροσβεστικής. Υπάρχει μόνο ένα φουσκωτό. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής προς Θεού κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και προς τιμήν του αυτός ο Κύριος έχει φουσκώσει ένα στρώμα και περνάει απέναντι κόσμο ο οποίος κινδυνεύει. Ο οποίος κινδυνεύει. Να πάμε να του μιλήσουμε. Να πάμε να το μιλήσουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας, παιδιά. Τι σας έκανε να πάρετε το στρώμα και να διασώσετε. Δεν γίνεται. Δέχτε, τώρα, δεν γίνεται να καθόμαστε να περιμένουμε. Έπρεπε να φύγουμε. Κάποιο τρόπο έπρεπε να βρω. Σαν πατέρας και σαν σύζυγος και σαν καλός γείτονας έπρεπε να κάνω το καθήκον μου. Είδαμε ότι φέρατε την οικογένειά σας. Ναι. Έχετε φέρει και άλλους ανθρώπους. Ορίστε. Έχετε φέρει και άλλους ανθρώπους, ναι, γείτονές. Τους γείτονές μου, οι οποίοι ήταν σε όλη την πολυκατοικία. Εύη, εσύ δεν περίμενες την πυροσβεστική και ήρθες από ό,τι είδαμε με φουσκωτό, έτσι. Ναι. Με έφερε ο πατέρας μου. Με ένα φουσκωτό στρώμα. Ναι, με έφερε με φουσκωτό στρώμα. Γιατί δεν περιμένατε την πυροσβεστική? Έχουν πρώτα ανάγκη παιδιά με προβλήματα, ηλικιωμένοι, οπότε δεν μπορούσαμε να περιμένουμε, γιατί σίγουρα θα κάνουν 4-5 ώρες. Οπότε ο μπαμπάς μου φούσκωσε το στρώμα και με έφερε μέχρι εδώ πέρα και επίσης έφερε και την οικογένειά μου. Είστε όλοι καλά? Ναι, είμαστε όλοι καλά.